Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι το τρίτο βιντεάκι σόμπας, το οποίο θα είναι και το τελευταίο για να κάνουμε το άναμα στη συνέχεια. Λοιπόν, κατασκευάζουμε σήμερα εδώ το γονάκι, λοιπόν, το οποίο είναι στρατοπισμένο, το χτυπήσαμε λίγο από εδώ. Έχει κλείσει, το έχω δώσει μια κλίση να είναι με μια φυσική ροή εδώ, ώστε να μην βουλώνει, να πηγαίνουν απευθείας κάτω τα πελέτ. Τώρα κατασκευάζω εδώ το γονάκι, αυτό που θα μπει μέσω καυστήρα. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές είναι κομπλέ. Μόλις τελειώσω το γονάκι, θα βάλω τη λαμαρίνα που είναι στην πλάτη και θα συνεχίσω μετά με να βάλω το τζαμάκι και θα κάνουμε το άναμα. Γίνανε όλες οι κολλήσεις, τριφτήκανε, κάτι βαψιματάκια μόνο μας έχουν απομείνει και μετά θα είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, φιλαράκια, μόλις τελειώσαμε, βάλαμε μπουρί, λαμαρίνες, το δοχείο. Έχω βάλει λίγο πριονίδι, θα το δοκιμάσω με λίγο πριονίδι. Αποστάτες. Θέλω να βάλω ακόμα εδώ μια κόφτρα για να απομονώνουμε όταν δεν θέλουμε άλλο. Τη βάλω στο έτσι, από εδώ πίσω. Λοιπόν, το τζάμι μας είπε ακόμα μόνο, αλλά τη δουλέψαμε λίγο χωρίς τζάμι, να δω ακριβώς λίγο τι κάνει, τα πόσα που σου είναι. Οι τρυπούλες είναι εδώ. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να τα δείτε. Δεν έχει κάτι κρυφό. Λαμαρίνες μπήκανε. Λαμαρίνα είναι 70 πάχος επί 80 ύψος. Εντάξει, για να ταιριάζει σε αυτό που φτιάξει ακριβώς. Και το σκυλάκι είναι πίσω ακριβώς, το βλέπετε γι' αυτό. Ψάχνει. Λοιπόν, εδώ που φτιάξει αυτό, θα το βάλω και ένα σιταράκι. Να το έχω δείξει αυτό. Αυτό εδώ το βάλα για να κρατάμε τα κάρβουνα. Λοιπόν, εδώ θα μπαίνει αυτό και θα συγκρατεί. Το έχω βάλει αυτό στο πίσω. Αυτό είναι εκεί. Και θα βάλω και ένα πορτάκι εδώ πέρα εδώ για να το κατέκλει στο πάντα. Μετά σας έχει μπει εκεί. Εντάξει, αυτό δεν είναι τίποτα. Το φτιάχνουμε μόλις τα περατώσουμε μαζί με τα τζάμια εδώ που θέλω μπροστά. Κατά τα άλλα, αυτό είναι. Εντάξει, λίγο κρασικό ήταν μόνο εδώ. Το έχω το χωνί εδώ. Αλλά εντάξει, και αυτό τελείωσε. Κολλήθηκε. Τελικά. Δεν μπορούμε να το δείξουμε τώρα, αλλά εντάξει, και αυτό κομπλέ είναι. Έχει ροή κανονική. Μόλις θα ανάψω, θα δείξω ακριβώς πώς δουλεύει και μετά ο βαδινή είναι βαμμένη κομπλέ. Θα κάνουμε ένα άλλο βιντεάκι που θα δείξουμε τα πάντα. Πώς ακριβώς φτιάχτηκε και πόσο κοστολό, πόσο πήγε το κόστος και τα συναφή όλα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Λοιπόν, φιλαράκια, η δοκιμή έγινε. Δεν έχω τζάμι για να το κλείσω. Και μάλιστα καίγομαι κιόλας, δεν μπορώ να το κλείσω καθόλου. Δούλεψε για πάρα πολύ, για ένα λεπτό περίπου με το πριονίδι. Μιλάμε για τρομερή απόδοση. Δηλαδή, αν το δεις εδώ, τη βλόγα κάνει μόνο το πριονίδι, αυτό πέρα εδώ έχει πιάσει τώρα 60 βαθμούς. Και το κάτσα περίπου για ούτε δευτερόλεπτα. Άμα μπορείς να το κρατήσω λιγάκι, δεν μπορώ καίγομαι άγματα. Μόλις μπει το τζάμι, θα γίνει, πιστεύω, κάτι καταπληκτικό. Ήδη καήκανε. Δεν είχα βάλει πολύ, δηλαδή δύο κούφτες είχα βάλει σε μόνο για να δοκιμάσω εδώ καυστήρας. Ο καυστήρας δουλεύει μια χαρά. Εδώ το κολπάκι που είχα πει, που το κουνάς. Άμα σου πιάνει τίποτα. Και είναι όλα κομπλέ. Μόλις καθαρίσουμε λιγάκι για να σβήσει κιόλας. Μια χαρούλα. Ανάπτω λίγο το φλάς. Άμα δεν έχει, το γυρίζει ανάποδα. Δηλαδή το τζάμι που λείπει, έχει τα κασαέρια, γυρίζει ανάποδα. Ο αέρας, δηλαδή, η δίνη του είναι προς εκεί. Με το τζάμι σφραγιστό εδώ, δημιουργείς κενό και φεύγουν όλα κανονικά από εδώ. Λοιπόν, αυτή ήταν η τρίτη δοκιμή. Τρίτο βιντεάκι.
Ελπίζω να καταλάβατε. Με το τζάμι τοποθετημένο εδώ, αυτή τη στιγμή εδώ έχει γύρω στους παραπάνω από 60 βαθμούς, 65 σίγουρα, γιατί δεν αντέχεται το χέρι πάνω. Δεν δούλεψε σχεδόν καθόλου. Δηλαδή, καύση θα έκανε παραπάνω από ένα λεπτό, δεν νομίζω. Και η θερμοκρασία που έδωσε, τρομερή. Πάρα πολύ. Εδώ, αυτή τη στιγμή, εδώ δεν δούλεψε το χέρι σου καθόλου. Πάρα πολύ καλή. Τρομερή κατασκευή. Μπράβο σε αυτόν που το σκέφτηκε. Σε όλους αυτούς που έχουν βάλει στο ίντερνετ. Θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες κατασκευές που έχουμε φτιάξει εδώ στην Ελλάδα. Θα την τελειοποιήσουμε και πιστεύω απλά το μοναδικό που θέλει είναι τα pellet, τζαμάκι που θα μπει εδώ και τρίτη, τετάρτη πιστεύω που θα έχω πάρει το τζάμι, θα έχω φτιάξει και την μπατουρίτσα εδώ να την βάλω, θα κάνουμε την πρώτη επίδειξη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους. Αν μπορείτε κάντε καμία εγγραφή στο κανάλι. Και ό,τι θελήσετε σε αυτό εδώ που έχω φτιάξει μέχρι ώρας, μπορεί να μου πείτε και θα σας τα δείξω όλα. Λοιπόν, καλό βράδυ και εύχομαι όσοι μπορέσετε και τη φτιάξετε, θα σωθούμε από τα πετρέλαια και από όλα τα υπόλοιπα. Γεια σας.